Περίπου στις 15.000 ήταν οι αφίξεις των τουριστών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας Ιωάννης Καποδίστρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport, με την σεζόν να ανοίγει επίσημα από τις 14 Μαΐου. Μάλιστα, ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΗΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσος, ανέφερε πως το Σάββατο θα έχουμε αριθμό ρεκόρ στις πτήσεις για τη φετινή χρονιά, 52 τον αριθμό, κάτι το οποίο δείχνει βελτίωση σε σχέση με πέρσι. Μάιο, που όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για το μισό μήνα, είχαμε σύμφωνα με τη Fraport 205 αεροπλάνα που ήρθαν από το εξωτερικό. Από αυτά, ένας αριθμός είναι ιδιωτικά αεροπλάνα, το οποίο δεν το ξεχωρίζει. Εμείς έχουμε μετρήσει γύρω στα 130-135 εμπορικές πτήσεις για όλο αυτό το μήνα. Μην ξεχνάμε ότι επίσημα ξεκινήσαμε από τις 15 του Μαΐου. Και δειλά-δειλά. Όπως πέρσι ξεκίνησε επίσης δειλά-δειλά ο Ιούλιος. Μην το ξεχνάμε. Και είχαμε αυτό το μήνα 15.000 αφίξεις. Περίπου δηλαδή, αν το βάλουμε σε μέσον όρο, η πληρότητα ήταν 55-60%. Στα επιβατικά αεροπλάνα, που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Για τον Ιούνιο τα πράγματα φαίνονται σαφώς καλύτερα. Ήδη ξεπερνάμε τις 320 πτήσεις, νομίζω, με σήμερα. Αύριο, Σάββατο, περιμένουμε 52 αφίξεις, που είναι ο καλύτερος αριθμός μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι πέρσι οι καλύτερες μέρες του 2020 ήταν 2 Σάββατα του Αυγούστου με 57 πτήσεις. Και αύριο, μέσα Ιουνίου, έχουμε 52. Αυτό δείχνει ένα εμφανώς καλύτερο ρεύμα τουριστικό στην Κέρκυρα. Επίσης, ενώ δεν έχουμε Βρετανούς πολλούς, δηλαδή αύριο από τις 52 πτήσεις οι 5 θα είναι από Βρετανία, έχουμε από πάρα πολλούς άλλους προορισμούς που ήδη ξεκίνησαν ή ξεκινάνε δειλά-δειλά. Η Ryanair επίσης ήδη ξεκίνησε να έχει βάση στην Κέρκυρα ένα αεροσκάφος και θα φέρει και άλλο ένα, από όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον για αρχές Ιουλίου. Αυτό θα ενισχύσει το πτητικό της πρόγραμμα και προορισμούς που μέχρι τώρα δεν είχαμε. Ενδεικτικά, ας πούμε, αύριο, Σάββατο, θα έχει την πρώτη πτήση για Πάφο. Επίσης, άλλες εταιρείες, όπως η Wizz Air ή η Swiss, ξεκινάει από Γενέβη, που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Και αν όλα πάνε καλά, αύριο υπάρχει προγραμματισμένη πτήση και από Μόσχα, που θα είναι, αν υλοποιηθεί, η πρώτη από Ρωσία για φέτος. Καλλιτικός είναι και ο ρόλος των αποφάσεων της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας για το αν θα κριθεί επιτυχημένη η φετινή τουριστική σεζόν, καθώς με τα μέσα στιγμή στοιχεία πρωταθλητές είναι οι Γερμανοί, στη συνέχεια ακολουθούν οι Γάλλοι, με τη Μεγάλη Βρετανία παρά τους περιορισμούς να είναι στην τρίτη θέση. Στη τέταρτη θέση είναι η Πολωνία, ενώ ακολουθούν Βέλγιο και Ολλανδία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους Βρετανούς και τους Ρώσους, βέβαια, που περιμένουν και οι δύο να ανοίξουν τα σύνορα, να το πούμε έτσι, για να έρθουν διακοπές. Βεβαίως, όπως ξέρετε, υπάρχουν πτήσεις από τη Βρετανία 5-6 την ημέρα, αλλά είναι από αυτές που μεταφέρουν κόσμο, ο οποίος δεν τον πειράζει βασικά να μείνει 10 μέρες καραντίνα. Η μήκηση της σεζόν, δηλαδή αν ενισχυθεί ο Οκτώβρης, ο οποίος πέρσι πήγε αρκετά καλά με τα δεδομένα τα περσινά. Αν δηλαδή και φέτος ο Οκτώβρης πάει καλά, μπορεί να ξεπεράσουμε το 45% και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτό το 50%, που με τα σημερινά δεδομένα θα είναι μεγάλη επιτυχία, αν το καταφέρουμε. Να πούμε ότι υπάρχουν νέοι προορισμοί από την Ευρώπη που δεν είχαμε ή προορισμοί που ενισχύονται, εκτός Βρετανίας δηλαδή, από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε νέους προορισμούς. Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουκρανία, Λετωνία, Λιθουανία είναι χώρες που ενισχύσανε τις πτήσεις τους. Κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Μακάρι να δούμε τον Οκτώβρη να ενισχύεται και γιατί όχι να μπούμε και στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη.